Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 21ο φόρουμ της Capital Link με θέμα επενδύσεις στην Ελλάδα στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη. Το οικονομικό φόρουμ ξεκίνησε με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να ανεβαίνει στο βήμα και μεταξύ άλλων να αναφέρει πως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πολύ στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι το 2020 αναμένεται ανάπτυξη 2,8% με πλεώνασμα της τάξης του 3,5%. Indeed, higher growth rates, scrupulous discipline in general government entities, adoption of realistic budget ceilings, spending reviews, enhancement of electronic transactions, broad adoption of PPPs, and implementation on the installment scheme for private debt have created the necessary fiscal space for agreed tax cuts in 2020. Third priority, as Paul mentioned, to reduce state arrears. We have prepared a coherent plan to clear the remaining stock of arrears by mid-2021 and avoid the creation of a new generation of arrears with a bulk reduction taking place in 2020. Στο φόρουμ παρευρέθησαν επίσης και άλλοι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι ανέφεραν στους Αμερικανούς επενδυτές πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για επενδύσεις. Ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός, από το βήμα του Capital Link προσκάλεσαν τους Αμερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε πως η χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση κατάφερε να μεταμορφωθεί σε μία από τις πιο φιλικές προς την επιχειρηματικότητα οικονομίες, εκπέμποντας το μήνυμα πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα. And I have to reassure you that our appetite is so huge that every month that passes it grows bigger. And we want to do more things in front and faster in order to prove that we can deliver and that we're going to honor your trust. Because in these tables, I can see many people that during this difficult period, they continue to invest in our country. And I want to thank them for that. I understand that there were times that were very difficult for someone to come and invest in Greece. But you did it. And the most of you, I'm not saying all, the most of you now are in a much better shape, and some of you have earned a lot of money. I know that Axia, for example, has some clients that did very well performance in Greece because they trusted Greece, they stayed in Greece in a difficult period, and now that Greece is shifting, they are ready to take big profits about the trust they gave to our country. So, we, all together, we are now going to leave the most interesting time of our lives. Because we want to do it, now is the time to do it, and we're gonna do it together. Thank you very much. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέφερε το μήνυμα της κυβέρνησης στους Αμερικανούς επενδυτές μέσω τηλεδιάσκεψης. For informing the US and the global business community on the economic and financial developments taking place. Today, I'm gonna give you a flavor as to why I believe Greece is indeed back. Στην κάμερα του New Greek TV μίλησαν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και ο πρόεδρος της Capital Link, Νικόλαος Μπορνόζης. Είναι το 21ο συνέδριο της Capital Link με θέμα επενδύσεις στην Ελλάδα και το φετινό θέμα είναι Greece is back. Η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Και όντως, από ό,τι βλέπετε, έχουμε αρθρώα συμμετοχή επιχειρηματιών και επενδυτών που δείχνουν ακριβώς το ενδιαφέρον το οποίο έχουν για τη νέα, για το νέο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Το δικό μας συνέδριο το πραγματοποιούμε κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των οικονομικών και πολιτικών συνθήκων στην Ελλάδα. Είναι η 21η χρονιά που το κάνουμε, έχει μια μοναδικότητα το συνέδριο αυτό. Αλλά φέτος οφείλω να διαπιστώσω ότι το συνέδριο έχει μια διαφορετική δυναμική, διαφορετικό παλμό. Βλέπουμε ότι μετά από χρόνια, πολλά χρόνια που η Ελλάδα πέρασε μια βαθιά κρίση,
πλέον έχουμε μπει σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικής σταθερότητος και υπάρχει αυξημένη αξιοπιστία και προσδοκίες από την πλευρά των επενδυτών. Έχουμε μαζί μας σήμερα νομίζω την αφρόκρεμα του ελληνικού και αμερικανικού επιχειρήν. Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βλέπω έχουμε 4 υπουργούς, 3 υφυπουργούς, τους πρόεδρους των τραπεζών, τις διοικήσεις των μεγάλων εταιριών, πάρα πολλούς επενδυτές, γίνονται πάρα πολλά one-on-one meetings κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να καταθέσω και να αναπτύξω το τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση στους τελευταίους 5 μήνες προκειμένου η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, για δημιουργία πολλών καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα όμως είχα και τη δυνατότητα να αναπτύξω τις προτεραιότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας τους προσεχείς μήνες, το προσεχές διάστημα, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στο δημοσιονομικό πεδίο, στο πεδίο των διαθεσιμών αλλαγών, στο πεδίο της ενίσχυσης της ευσότητας της πραγματικής οικονομίας, στο πεδίο της σταδιακής πιστωτικής επέκτασης μέσω του τραπεζικού συστήματος, στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων. Η καρδιά της ελληνικής οικονομίας χτυπάει σήμερα εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Capital Link, όπου υπάρχουν εκπρόσωποι επενδυτών από όλο τον κόσμο και από όλες τις μεγάλες τράπεζες και παρουσιάζουμε τα επιτεύγματα της κυβερνήσεως αυτούς τους 4 μήνες, αλλά και τα σχέδια για τους μήνες που έρχονται. Σημαντικό γεγονός η εδώ ανακοίνωση της έναρξης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, που στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την απόφαση της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσουν ιδιωτικοποίησεις. Το σημερινό φόρουμ είναι πολύ επιτυχημένο, πολύ σημαντικό, γιατί είναι το πρώτο φόρουμ μετά τη στροφή, μετά την πολιτική αλλαγή που έγινε το καλοκαίρι στη χώρα μας. Και είναι η πρώτη, αν θέλετε, ουσιαστική προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει το τι έχει γίνει όλους αυτούς τους 5 μήνες. Και εμείς οι υπουργοί, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, απέδειξε ότι πράγματι έχουν γίνει πάρα πολλά και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα στην δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος που θα φέρει επενδύσεις και δουλειές στη χώρα μας. Το 21ο Capital Link σηματοδοτεί την επιστροφή της πατρίδας μας στην κανονικότητα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην κατεύθυνση προώθηση των μεταρρυθμίσεων και επιστροφή στην ευημερία και στην πρόοδο. Η ναυτιλία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις νέες συνθήκες, επενδύοντας στο ανθρώπινο παράγοντα, ενισχύοντας το ελληνικό ναυπηγείο και βεβαίως εκμεταλλευόμενοι τα μεγάλα και συγκριτικά πλεονεκτήματα των λιμένων της πατρίδας μας. Ήδη είμαστε σε μια διαδικασία αποκρατικοποιήσεων των 10 μεγάλων περιφερειακών λιμένων της χώρας μας, για τα οποία υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ανακοινώθηκε σήμερα ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών. Το ελληνικό, το ΤΑΕΠΕΔ, θα πουλήσει το 65% των μετοχών το οποίο έχει και παράλληλα η ΕΛΠΕ θα πουλήσουν το 35% των μετοχών που έχουν στις ΔΕΠΑ Υποδομές. Είναι η πρώτη μεγάλη ιδιωτικοποίηση που γίνεται στον τομέα της ενέργειας. Ψηφίστηκε ο νόμος 28 Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσει ήδη, ύστερα από πολύ λίγες μέρες, 9 Δεκεμβρίου, ξεκινά η ιδιωτικοποίηση των υποδομών και τον Ιανουάριο η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Βρισκόμαστε στο Capital Link Conference που έγινε σήμερα, στο οποίο συζητούνται τα θέματα που αφορούν τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη αρχίσει και εφαρμόζει τους τελευταίους 5 μήνες ένα σημαντικό πρόγραμμα μεγάλων αλλαγών, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην προσέλκυση των διεθνών επενδυτών. Εγώ μίλησα σήμερα ως αρμόδιος υπουργός για το θέμα του τραπεζικού συστήματος, για τις μεγάλες αλλαγές, τις οποίες επιφέρει η κυβερνητική αλλαγή, που σημαίνει ότι καταρχήν αποβλέπουμε στη μείωση των κόκκινων δανείων, όπως τα λέμε, σχεδόν των μισών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα απελευθερώσουν σημαντικά κεφάλαια για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, τις πραγματικές ανάγκες, δηλαδή τους μικρομεσαίους, τη βιομηχανία, τους πολίτες.